Μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση με ομιλίες, ποίηματα και τραγούδια απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν χθες στη στέγη παιδιού Άγιος Τηλιανός στην Κοζάνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την χθεσινή γιορτή του Πατέρα. Διανή μου Παναγιά, στο πόδι σου λαμπάδα το πουλάκι μου, στο πόδι σου λαμπάδα τριγωνάκι μου. Πάνω σε ένα παγκάκι, καθόλου μόναχο, θλιμμένο γεροντάκι. Σκέφτεται όσα έκανα όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει πως κατάτησε σε αυτή την καταφρόνη. Ευτυχισμένη ζούσανε αυτός και η φαμίλια του, η όμορφη γυναίκα του, τα τρία τα παιδιά του. Αυτός και η γυναίκα του δεν χώρισαν δουλειά. Φέρνουν τα παιδάκια τους να ζήσουν καλά. Τη γιορτή της μητέρας την ξέρει όλος ο κόσμος. Τη γιορτή του πατέρα δεν την ξέρουν, λέω, γι' αυτό είμαι της άποψης να ξεκινήσουμε με εκδηλώσεις, να γίνει γνωστή η γιορτή του πατέρα και στη συνέχεια βλέπουμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Ξεκίνα το που λέει. Και έτσι από το 2012, 16 του ήταν, θυμάμαι, ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε να γιορτάζουμε τον πατέρα και έκτοτε κάθε χρόνο γιορτάζουμε τον πατέρα. Διότι δεν νοείται η οικογένεια με μόνο τη μητέρα ή με μόνο τον πατέρα. Την οικογένεια την απαρτίζουν άντρας και γυναίκα. Εμείς εδώ ιδιαίτερα χαιρόμαστε γιατί είχαμε ένα πνευματικό πατέρα, τον ίδιο τον πατέρα Απόστολο, τον οποίο νιώθαμε πραγματικά πατέρα, πατέρα με στην κυριολεξία. Πέρα από το πνευματικό τον είχαμε γιατί 6 χρόνια εγώ προσωπικά υποφαινόμενη έζησα εδώ μέσα. Τρώγαμε εδώ, διαβάζαμε εδώ, είχαμε την κυριαρχία της κυρίας Άννας και του πατρός Αποστόλου και καταλαβαίνετε η υποχρέωσή μας είναι πολλαπλή και προσευχόμαστε ο Θεός να τους αναπάμε και να τους έχει πάντα στα δεξιά του. Αναφέρθηκε ο Θεοφυλέστατος και είπε ότι μίλησε, ήθελα να τον ευχαριστήσω αλλά είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και έφυγε. Είναι όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η Εκκλησία των Πατέρων. Λέγεται και είναι η Εκκλησία των Πατέρων. Έψαξα, αγαπητοί μου, οφείλω να ομολογήσω και για τον πατέρα πολύ λίγες αναφορές. Οι περισσότερες, όπως όλοι γνωρίζετε και όλες, είναι αναφορές προς το πρόσωπο της μητέρας. Στον προβληματισμό μου αυτό με βοήθησε ιδιαιτέρως ο ιεροκήρυκας, πατήρ Δανιήλ Αεράκης, ο οποίος μου είπε πού μπορώ να βρω κάποια πράγματα, ένα από αυτά βέβαια το είχα υπόψη μου, και από πού μπορώ να αντλήσω για το ρόλο του πατέρα, για την έννοια του πατέρα, μέσα από την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω και να σας κουράσω, θα αναφερθώ σε τρία σημεία του Ευαγγελίου εντάχει, αγαπητοί μου. Όλοι γνωρίζετε ότι έχει καθιερωθεί από την πολιτεία μας να γιορτάζεται, όπως προείπε η κοπελιά, την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, η ημέρα του Πατέρα, σύμφωνα με τα του κράτους, του κοσμικού κράτους. Και ένα θερμό ευχαριστώ στο Σύλλογο που μας καλάει πάντα εδώ και την Μάη, είτε την μητέρα είτε τον πατέρα από σήμερα. Συνεχίστε το έργο σας γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, είστε λίγοι που κάνετε αυτή τη διαφορά και πανελλαδικά αλλά και τοπικά. Σε μία περίοδο που βάλλονται καταστάσεις οι οποίες γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με διάφορα πράγματα τα οποία βλέπουμε, δυστυχώς η μικρή προσπάθεια που καταβάλουμε εμείς δεν ξέρω αν φτάνει. Βλέπουμε διάφορα αφηγήματα τα οποία είδαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, το οποίο είναι τραγικό στην κυριολεξία να συμβαίνει. Θα πρέπει να δούμε και όλοι εμείς τι ακριβώς απεργάζονται άλλα κέντρα και εφαρμόζονται και στην πατρίδα μας για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, διότι δεν πάει άλλο.